Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας εδώ από το γήπεδο 1 του Προμηθέας Πάρκ. Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ευτυχία. Θα παρακολουθήσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα την πολύ σημαντική αναμέτρηση των Κλάφτα Λαμποράλ με αντίπαλους τους Ξάδερφορς στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής για το μπασκετάκι Πάτρας Cup. Ένα παιχνίδι με σπουδαίο βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τους Ξάδερφορς να καίγονται για την νίκη, καθώς μόνο αν επικρατήσουν περνούν στην επόμενη φάση. Σε περίπτωση επικράτησης των Κλάφτα Λαμποράλ, οι Ξάδερφορς θα μείνουν εκτός και στην επόμενη φάση θα περάσουν τα βουνά. Πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση με γρήγορο συνδυασμό με τον Καραμπάση να τελειώνει τη φάση στο ανοιχτό γήπεδο. Πολύ καλή εκδήλωση ευνηδιασμού για την Κλάφτα, η οποία είναι μια ομάδα που ναι μεν δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, αλλά έχει αφήσει κάποια καλά στοιχεία στη διοργάνωση. Η Βέρης βγάζει την μπάλα έξω για ένα τρίποντο το οποίο θα είναι άστοχο. Εκτός πάνω με τον Δρούγα. Δρούγας ο οποίος κρατάει νέο σούτ από τον Μαρκόπουλο. Συνδέεται, nothing but net. 3-2 για τους Ξάδερφορς εδώ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Και τώρα ο Σταύρου, ένας μεγάλος σουτέρ, ο οποίος βέβαια συνήθως είναι άστοχος, αλλά παρόλα αυτά σουτάρει. Κλέβουν εδώ την μπάλα οι παίχτες της, των Ξάδερφορς. Θα πούμε ότι υπάρχει και αρκετός κόσμος στο γήπεδο, φίλαθλοι της Κλάφτα Λαμποράλ επικοπλίστων, μια ομάδα που γενικότερα φέρνει πολύ κόσμο σε κάθε παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο pick and roll και το καλάθι έρχεται από τον Σιδέρη, ο Ραφαήλ Σιδέρης, ο οποίος είναι ένας πολύ επιδραστικός ψηλός που εδώ πήρε την πολύ ωραία assist από τον συμπαίχτη του και τελείωσε στη φάση εξ επαφής για να δώσει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του. Ζήσεις για 3, ο καλύτερος παίκτης αυτής της ομάδας. Θα δούμε στην πορεία γιατί, ένας παίκτης ο οποίος τα κάνει όλα, είναι πολυδιάστατος, πρόκειται για έναν πραγματικά πολύ καλό παίκτη. Δρούγας, μπάλα στα χέρια του Μαρκόπουλου, του Παναγιώτη. Με δικό του buzzer beater η ομάδα του είχε κερδίσει τους Lucky Stars. Εδώ ο Μαρκόπουλος πήγε να τα βάλει με όλο τον κόσμο. Δεν κατάφερε όμως να σκοράρει, καθώς δέχτηκε το stop ψηλά από τον Σταύρο. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για να επιτεθούν οι Ξάδερφορς. Βγαίνει από τα σκρίνα Δρούγα. Δύσκολη κίνηση και άλλο stop στα ίσια. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Αυτή τη φορά έρχεται από τον Παπαδιά. Και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο Σταύρου. Πολύ ωραία πάσα για τον συμπαίκτη του, τον Τσιγκούνη. Ο Τσιγκούνης όμως δεν τελείωσε τη φάση καλά. Και έτσι παρέμεινε το 5-2. Ο Μαρκόπουλος δίνει την μπάλα για τον Σιδέρη. Σιδέρης βγάζει έξω για τον έτερο Μαρκόπουλο, τον Παναγιώτη. Και τώρα ο Δρούγας κοστάρει. Γυρίζει πολύ ωραία από τον αριστερό αγώνα και τελειώνει τη φάση για να κάνει το σκορ 7-2 για τους Ξάδερφορς, που έχουν μπει πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Ζήσεις και πάλι για 3 από 45 μοίρες. Μα τι παίχτης, τι παίχτης είναι αυτός, κάνει το σκορ 7-5. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ζήση. Χρυσοδούλου για τον Μαρκόπουλο. Σπέβδει πάνω του για να τον καθυστερήσει ο Ζήσης. Χριστοδούλου και πάλι ξανά χαμηλά ο Λεωνάρδος ο Μαρκόπουλος. Βγάζει την μπάλα έξω με τη λήξη χρόνου Σιδέρης. Το σούτ του είναι ανεμικό και καταλήγει εκτός καλαθιού. Και τώρα γρήγορα η Κλάφτα με το Ζήση και πάλι για 3 και πάλι εύστοχος. 7-8 για την Κλάφτα Λαμποράλ, που με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σπύρο Ζήση γυρίζει άμεσα το παιχνίδι και από το μείον 5 έχει τώρα αυτή το προβάδισμα. Κλέβει την μπάλα ο Σταύρου. Ευνηδιασμός για τους νεανικούς, για τους νεαρούς παίκτες της Κλάφτα Λαμποράλ. Και το καλάθι έρχεται από τον Παπαδιά για το 7-10. 7-9 γράφει το ηλεκτρονικό ταμπλό. Ενδεχομένως χρεώθηκε για δίποτο το προηγούμενο όπως ζήσει. Μαρκόπουλος από 45 μοίρες είναι άστοχος. Λειτουργούν τα box out, τα αμυντικό rebound από τον Καραμπάση. Ευνηδιασμός με Ζήση, ο οποίος αφήνει μαεστρικά την μπάλα στο καλάθι. 7-11 για την Κλάφτα Λαμποράλ, που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά.
Χριστοδούλου. Κοντά ο Δρούγκας για να του δώσει στήριγμα. Βγαίνει από τα σκρίνο ο Παναγιώτης ο Μαρκόπουλος. Δεν τον είδε ο Χριστοδούλου. Κράτησε την μπάλα και πέρασε μια πάσα μέσα στην κυκλοφορία. Έκλεψαν και πάλι. Ξανά ανοιχτό γήπεδο. Και ο Ζήσης τελειώνει τη φάση από δεξιά με αυτό το lay-up για το 7-13. Σε δαιμονιώδη κατάσταση η Κλάφτα Λαμποράλ. Μάλλον σε δαιμονιώδη κατάσταση ο Ζήσης. Επιτρέψτε μου. Πέρασε ο Μαρκόπουλος, τελείωσε τη φάση, 9-13. Ένα σημαντικό καλάθι για ψυχολογικούς λόγους εδώ για την ομάδα των Xaverfors. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής το σκορ έχει πάει αρκετά ψηλά. Έχουν σημειωθεί 22 πόντι σε Μούλης 5 λεπτά που έχουν παιχτεί. Τώρα θα χαθεί αυτό το καλάθι από τον Τσιγκούνι. Εξεπαφής και θέλουν τώρα να τρέξουν οι Xaverfors. Κερδισμένο φάουλ. Το έκανε ο Ζήσης πάνω στον Σιδέρη. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να δούμε στο σημερινό παιχνίδι είναι το πώς θα διαχειριστούν το μικρό rotation. Ξαδερφός, τρίποδο τώρα από τον Μαρκόπουλο, 12-13. Η Κλάφτα Λαμποράλ είναι μια ομάδα η οποία έχει και λύσεις από τον πάγκο που θα έρθουν. Από την άλλη, Ξάδερφος έχει μόλις ένα παίχτη στον πάγκο, ο οποίος, όποιος είναι αλλαγή, κάθεται μόνος του σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μαρκόπουλος περνάει για το Σιδέρι, βάζει την μπάλα χαμηλά, δεν μπορεί να σκοράρει. Αμυντικό rebound από τον Χατζόπουλο και γρήγορα η Κλάφτα θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Η σκαστή εντυπωσιακή του Σταύρου, floater, ένα πεταχτάρι θα λέγαμε εδώ από τον Ζήση, ο οποίος τα κάνει όλα και συμφέρει, είναι άλλος παίχτης. Είναι άλλη ομάδα μάλλον η Κλάφτα Λαμποράλ όταν παίζει ο Ζήσης. Βήματα από τον Παντσόπουλο τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο μοναδικό παιχνίδι που δεν έπαιξε ο Ζήσης, η Κλάφτα Λαμποράλ είχε εκτεθεί με 62-17 από τα βουνά. Αντίθετα, στα παιχνίδια που αγωνίστηκε, η ομάδα του είχε παρουσιάσει μια πολύ πιο ανταγωνιστική εικόνα. Είχε χάσει το τέλος από τους Devotion και είχε κερδίσει τους Net Reaper. Οπότε, εκ των πραγμάτων μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική ομάδα, για μια εντελώς διαφορετική Κλάφτα Λαμποράλ. Σταύρου, το πρώτο τρίποντο της βραδιάς. Εδώ θα λέγαμε ότι με αποστόμωσε, γιατί είχα πει νωρίτερα ότι συνήθως είναι άστοχος από το τρίποντο. Εδώ όμως μου αποδεικνύει ότι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Θα υπάρξει απάντηση. Δρούγκας πέρασε, κλείστηκε, μπάλα για τους Xaverfors. Μαρκόπουλος βγήκε από τα σκριν, πάσα στο Σιδέρι. Σιδέρις κράτησε. Θα πάει σε απομόνωση και μια δύσκολη εκτέλεση. Μαζεύει την μπάλα ο Μαρκόπουλος και δίνει την μπάλα στον έτερο Μαρκόπουλο, τον Παναγιώτη. Τρίποντα από τον Δρούγα. Καλό με, σωστή καμπύλη, άστοχο όμως. Ο Σταύρου σταματάει, σουτάρει αστοχία με την κόρη μπάλα από τον Παναγιώτη Μαρκόπουλο. Αφήνει στο Σιδέρι. Τώρα Μαρκόπουλος, Δρούγα, πέρασε, πάρα πολύ δύσκολο σουτ, άστοχο, μάγεσε και το rebound. Εποφελείται από τις καραμπόλες ο Ραφαήλ Σιδέρης και βγάζει στον Παναγιώτη Μαρκόπουλο. Θα πάρει αυτός ένα screen, καλή πάσα, κλέβει όμως εντυπωσιακά ο Δίσης και παίρνει φάουλ αντιαθλητικό σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Θεοδωσόπουλου. Δύο βολές λοιπόν και η μπάλα για την Κλάφτα Λαμποράλ. Και σίγουρα αυτοί που χαμογελάνε βλέποντας αυτή την εξέλιξη στο παιχνίδι ως τώρα είναι τα βουνά, που σε περίπτωση νίκης της Κλάφτα Λαμποράλ εξασφαλίζουν την παρουσία του σύντο. Η Devotion έχει εξασφαλίσει και την πρόκριση αλλά και την πρώτη θέση του ομίλου με 5-5. Εξαιρετική η Devotion. Να πούμε ότι αυτές οι δύο ομάδες
τις χωρίζει για μια κατηγορία, καθώς οι Ξάδερφος θα παίξουν στη μεγάλη κατηγορία, ενώ η Κλάφτα Λαμποράλ θα αγωνιστεί στη Development League. Στη Development League που θα έχετε την τύχη από το νέο έτος στο πρωτάθλημα να απολαύσετε και τους Μίνα Ρίστ, μια νεοσύστατη ομάδα με πολύ καλούς παίχτες, μεγάλες προσωπικότητες του αχαϊκού μπάσκετ που μαζεύονται για να διαφημίσουν το προϊόν. Σταύρου για τρεις, πάνω σε άμυνα, καλό άστοχο όμως. Επιθετικό rebound από τον πανταχού Παρόκα Τζόπουλο. Ωστόσο έκλεψαν τώρα την μπάλα και θέλουν να φύγουν γρήγορα στο transition. Ωραία η ενέργεια του Μαρκόπουλου, μέτρια πάσα όμως για τον Πανουτσόπουλο. Το τρίποντο από τον Παναγιώτη Μαρκόπουλο, άστοχο. Και τώρα Σταύρου, βγάζει την μπάλα έξω. Το τρίποντο από τη γωνία, ήταν αυτό. Μαρκόπουλος πέρασε, εκτέλεσε από το high post, τελείωσε τη φάση για το 20-14, μειώνουν οι Xaverfors. Τρίποντο άστοχο όπως άσχημα εκτελεσμένο αυτό το σούτ από τον Άνω. Μαρκόπουλος βάζει την μπάλα χαμηλά στο κουνάρι ο Δρούγας. Για τρεις ο Μαρκόπουλος, ο Δρούγας είναι άστεχος. Αμυντικό rebound από τον Σταύρου που γρήγορα θέλει να μετατοπίσει το παιχνίδι στην άλλη πλευρά του παρκέ. Σταύρου, η πάσα του για τον Πρέκα που περίμενε στην κορυφή. Σέντρα σουτ, άστεχος. Και έχουμε time out για τους Xaverfors, επιστρέφουμε σε λίγο, σε περίπου ένα λεπτό για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Γυρίσαμε για τη συνέχεια της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο 1 του Προμηθέας Park. Επίθεση για τους Xaverfors, λογικά από μια επίθεση για κάθε ομάδα, εκτός αν επιλέξουν να επιτεθούν γρήγορα για να έχουν κι άλλοι. Οι Xaverfors, κερδισμένο φάουλ για τον είχαν να δώσουν όμως οι παίκτες του Κλάφτα Λαμποράλ και δεν ξέρω μήπως αυτό ήταν και εντολή. Μαρκόπουλος. Ωραία κίνηση, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πήρε φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Λεωνάρδος Μαρκόπουλος, ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ πλευρή η συνεισφορά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 25,4, θα μείνει μία ολόκληρη επίθεση για την Κλάφτα Λαμποράλ και ελάχιστος χρόνος για τους Xaverfors, αν εξαντλήσουν τον χρόνο οι παίκτες της Κλάφτα. 0-2, άσχημα εκτελεσμένες εδώ οι βολές από τον Λεωνάρδο Μαρκόπουλο. Επίθεση λοιπόν και φαίνεται ότι θα θελήσουν να εξαντλήσουν όλο το χρόνο. Έχουν και φάουλ να δώσουν οι Xaverfors. Δεν το κάνουν όμως και θα φτάσουν σε ένα σουτ το οποίο όμως δεν είναι υπό πολύ καλές προποθέσεις και είναι άστοχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το δεκάλεπτο με το σκορ στο 14-20. Ελέγχουν την αναμέτρηση ως τώρα οι παίκτες της Κλάφτα Λαμποράλ που αν και βρέθηκαν πίσω με 7-2. Έχουν ανακάμψει και πλέον έχουμε το προβάδισμα. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, γυρίσαμε για τη συνέχεια της αναμέτρησης. 20-14 μπροστά στο σκορ η Κλάφτα Λαμποράλ. Και τώρα ένα φοβερό τρίποντο from downtown από τον Σπύρο Ζήση. Τρίτο του τρίποντο στο μάτς. Κάνει το σκορ 14-23. Είναι τεράστιος παίκτης. Και τώρα γρήγορα θέλω να τρέξω στο ανοιχτό γήπεδο. Η πάσα είναι μέτρια, ο Παπαδιάς σώζει, του φύγε για λίγο το κοντρόλ. Και τώρα Πανουτσόπουλος φτάνει μέχρι το drive. Θα γυρίσει πολύ ωραία και θα τελειώσει φάση με το δεξί. Εδώ πολύ ωραία κίνηση από τον Πανουτσόπουλο. 16-23. Προσπαθεί η ομάδα των Xaverfors να μείνει κοντά στο σκορ.
για να διεκδικήσει την πρόκλησή του στην επόμενη φάση. Όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Λεωνάρδος Μαρκόπουλος, ο οποίος πέρα από βασικός και αντικατάστατος παίκτης είναι, θα λέγαμε, θα δούμε τον εκπληδιασμό και θα τα πούμε σε λίγο, ο Ζης φτάνει στο ανοιχτό και το κερδίζει φάουλ για δύο βολές. Όπως λοιπόν μας ενημέρωσε ο Λεωνάρδος Μαρκόπουλος, θα κάνουμε τα γραφές οι ξάδερφοι για να παρουσιαστούν πιο ενισχυμένοι στο πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες κάνουν μεταγραφές εκτός από τον Παναθηναϊκό. Δύο βολές λοιπόν για τον Σπύρο Ζήση με το σκορ στο 16-24. 16-23. Κάνει την πρώτη βολή. Ζητώ συγγνώμη. Σπάνιο να αστοχεί σε βολές ο Ζήσης. Βάζει τη δεύτερη. 16-24. Χριστοδούλου, το κατέβασμα της μπάλας σε αργό τέμπο, σε πολύ αργό τέμπο. Ούτως ή άλλως δεν τους βολεύει τους ξάδερφους στο run and gun, σε αντίθεση με τους Club Alaboran που θέλουν να τρέχουν σε κάθε ευκαιρία. Ζήσεις για τρεις και αυτό. Όχι, αμυντικό rebound από τον Λουτσόπουλο. Δεν μπορούν να μπουν όλα. Αυτό ήταν ένα δύσκολο σουτ πάνω σε άμυνα. Παρ' όλα αυτά, όταν λέγεσαι Ζήσεις, θα πάρεις και μια εξειδημένη επιλογή. Τώρα κλέβει την μπάλα μαεστρικά. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία την απέσπασε από τον Σιδέρη. Θα πάρει και το φάουλ. Η Κλάφτα Λαμποράλ πατάει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Και τώρα ο Ζήσεις. Και αυτός πάει σε αργό τέμπο. Παίρνει το screen. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα και τώρα μένει με τον Παντσόπουλο ψηλά. Τρομερές σταυρωτές. Τον αποφεύγει σαν σταματημένο, αλλά φεύγει καταπληκτικά στη βοήθεια ο Χριστοδούλου και βγάζει μια μεγάλη άμυνα και αναγκάζει τον αντίπαλό του σε βεζήματα. Εδώ είναι όλα τα λεφτά η βοήθεια που δίνει ο Χριστοδούλου, ο οποίος ουσιαστικά αναγκάζει τον Ζήση να τρακάρει πάνω του και μοιραία να κάνει τα βήματα. Παντσόπουλος θα δώσει την μπάλα στον Ευρούγα για τρεις. Αυτό είναι άστοχος. Μάχες για τον rebound. Βήματα από τον Γλαράκη, ο οποίος εκεί έκανε ένα φθηνό λάθος, ένα βίαστο λάθος. Έκανε αυτό το περιττό βηματάκι πριν ξεκινήσει να τριπλάρει, πριν βάλει μπάλα χαμηλά. Χριστοδούλου θα πάρει το screen. Καλή πάσα, το floater εκεί. Εξαιρετικό rebound από Δρούγα που γυρίζει όμορφα. 18-24. Οι Xaderfors, πιστέψτε με, δεν θα το παρατήσουν το παιχνίδι. Είναι καλή ομάδα και νομίζω ότι αν είχαν περισσότερες λύσεις θα ήταν ακόμα καλύτεροι. Αλλά είναι λίγα παιδιά. Το τρίποντο εδώ είναι άστοχο από τον Παπαδιά. Εύκολα το rebound ο Γλαράκης, αφήνει στο Ζήση, καλή προσποίηση. Θα πάρει το mid-range, είναι άστοχος. Και αμυντικό rebound από τον Χρήστο Δούλη, ο οποίος θα περάσει την πάσα. Καλή πάσα, καλή κυκλοφορία, η μπάλα φτάνει στο Μαρκόπουλο που κούβει για λίγο η μπάλα. Πάντα ο Μαρκόπουλος, ο Λεωνάρδος, θα βγάλει έξω τον Μπρούγα. Μπρούγα στα βροτές, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Γύρισε από αριστερά, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Μπρούγα. Με επιμονή, πείσμα και πασχετικό θράσος τα λέγαμε εδώ. Ο Μπρούγας γυρίζει πολύ ωραία από αριστερά και τελειώνει την φάση για το 24. Η απάντηση με αυτό το floater, όχι δεν ήταν καλή. Εδώ η προσπάθεια του Καράμπαση. Και στο ανοιχτό γήπεδο θέλουν να τρέξουν οι Xaderfors που τώρα έχουν το momentum. Πάρα πολύ ωραία γυρίζει εδώ, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση ο Παντσόπουλος που γυρίζει και φωνάζει για φάουλ, αλλά δεν παίρνει κάτι. Ζήσεις. Βάζει την μπάλα χαμηλά ο Παπαδιάς. Καλή πάσα, έξτρα πάσα για τον Καραμπάση. Πολύ ωραία δημιουργία εδώ. Καραμπάση με Παπαδιά και ο Παπαδιάς τελειώνει τη φάση εξεπαφής για το 26-20. Και πάλι στο συνέξι η ομάδα της Κλάφτα Λαμποράλ. Χριστοδούλου, δύσκολο σουτ, κακή επιλογή εδώ. Με δύο παίκτες πάνω του, δεν είναι ο Mike James. Thank you.
πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι κυπέλου που παρακολουθούμε. Θα ακολουθήσει και ο αγώνας της Πέμπτης μεταξύ της Κλάφτα Λαμποράλ. Πάλι δηλαδή Κλάφτα Λαμποράλ με αντιπάλους τους Λάκηθας. Εδώ Ζήσης παίρνει τα βήματα, φτάνει μέχρι μέσα και παίρνει φάουλ για βολές. Και την Παρασκευή ξεκινάει επιτέλους το πρωτάθλημα. Προσδεθείτε γιατί έχουμε μεγάλα μάτς. Την Παρασκευή λοιπόν θα παίξουν οι πρωταθλητές Tech Buddy με αντιπάλους τους νεανικούς και φιλόδοξους με Trippers. Στις 8 η ώρα θα γίνει αυτό το παιχνίδι και στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν οι Devotion με αντιπάλους τους νεοφώτες τους και επίσης πολύ φιλόδοξους του Teenager. Μεγάλα μάτς που θα έχετε φυσικά την ευκαιρία όλα να τα παρακολουθείτε εδώ σε live streaming. 20-27, καθώς έβαλε την πρώτη βολή ο Ζης, έχει ακόμα μία. 20-27 παραγγείλει. Και στο κατέβαλμα της μπάλας είναι ο Παναγιώτης ο Μαρκόπουλος. Περνάει την μπάλα χαμηλά στο Σιδέρη. Σιδέρης γύρισε. Πολύ ωραίο καλάθι. 22-28 μειώνει με τον Ραφαήλ Σιδέρη η ομάδα των Ξάδερφων. 22-27 διορθώνει. Ζήσεις. Δεν θα σουτάρει. Θα κάνει αυτό το βηματάκι για την εκτέλεση με άψογο στυλ. Ο Ζήσης ο οποίος είναι η αιχμή του δόρατος, είναι ο κινητήριος μοχλός για την Κλάφτα Λαμποράλ. Σιδέρης θέλει να το αποδώσει, τελικά πασάρει χαμηλά στο Παντσόπουλο. Καλή κυκλοφορία και το τρίποντο με καλή καμπύλη αλλά άστοχο από τον Μαρκόπουλο. Και στην άλλη πλευρά δεν μπορεί να σκοράρουν με τον Καραμπάση. Μαρκόπουλος. Κρατάει την μπάλα πάντα ο Μαρκόπουλος. Πάρα πολύ ωραίο το κόψιμο από τον Παναγιώτη Μαρκόπουλο και η assist που τελικά δεν γίνεται assist όμως γιατί το τελείωμα δεν ήταν εύστοχο. Στην άλλη πλευρά απίστευτο καλάθι από τον Άνω, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση θυμίζει παίχτη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 22-32 και κλέβουν και την μπάλα και θέλουν να φύγουν στην άλλη πλευρά. Ωραία σκαστή πάσα και το τελείωμα δεν έρχεται το καλάθι αλλά υπάρχει και το θετικό rebound και Πατζόπουλος τελειώνει την φάση για το 22-34. Ακόμα πιο μακριά η Κλάφτα Λαμποράλ. Χριστοδούλου. Θα πάρει την επιλογή, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Και γρήγορη μετάβαση και τρίποντα από τον Ζήση, ο οποίος είναι άστοχος, μαζεύει ο Μαρκόπουλος. Εύκολα ο Παναγιώτης στο αμυντικό rebound. Χριστοδούλου. Κρατάει την μπάλα. Έκλεψε εκεί πολύ ωραία και φεύγει στον εμβιδιασμό με τον Ζήση, ο οποίος πάει σε ένα εύκολο λέει από το κεντρικό διάδρομο. 22-36, ακόμα πιο μακριά η Κλάφτα Λαμποράλ που δείχνει ότι μπορεί να αισθάνεται ότι είναι σε θέση οδικού. Πάμε σε ένα time out και γυρίζουμε. Μαρκόπουλος, να δεις την μπάλα. Ωραία σκαστή πάσα προς τον Σιδέρη. Υπάρχει παρέμβαση με το πόδι. Νομίζω είναι ο Χατζόπουλος ο οποίος βρήκε την μπάλα με το πόδι. Οπότε και πάλι κατοχή θα περάσει τους Ξάδερφους με ανανέωση του χρόνου. 14 δευτερόλεπτα. Η εκτέλεση για 3 είναι άστοχο το σουτ, παρότι ήταν καλή εκτέλεση από τον Ραφαήλ Σιδέρη. Και πάλι κατοχή όμως για τους Ξάδερφους, με την επαναφορά τώρα για τον Μαρκόπουλο που εκτελεί, είναι και άστοχη πολύ σήμερα η Ξάδερφα. Με τέτοια αστοχία δύσκολα να
πάνε καλά. Τρίποντο άστοχο εδώ από τον Χρυσοδούλη, παραμένει το 22-24. Επίθεση με τον Καραμπάση. Πέρασε ο Καραμπάση. Πάσα έξω. Δυσκολεύεται ο Χατζόπουλος. Βγάζει όμως για το τρίποντο που ήταν παντελώς ελεύθερο, αλλά άστοχο από τον Παπαδιά. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο. Και γρήγορα στο λέει από συνέχεια. Δεν μπορεί ούτε αυτός να σκοράρει. Και τώρα από την άλλη γίνεται λίγο ροντέο το ματς στα τελευταία λεπτά. Ενώ έχει κάτι στον πάγκο ο Ζήσης για να πάρει κάποιες πολύτιμες ανάσες. Πολύ ωραίο γύρισμα και το καλάθι από τον Τσιγκούνι. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Τσιγκούνι. 22-36, ακόμα πιο μακριά η κλάφτα. Και τώρα προσπάθεια για κλέψιμο, μάχες επιμαχών, Βελάκη, η Σολομόδιος λύση. Δύσκολα πολύ τα πράγματα για τους ξάδερφους που αν και έχουν το κίνητρο και θέλουν την νίκη στην επόμενη φάση, για την πρόκριση στην επόμενη φάση, δεν δείχνουν να έχουν τις δυνάμεις για να ακολουθήσουν την κλάφτα Λαμποράλ. Δύο βολές τώρα για τα ξαδερφάκια με τον Σιδέρη να είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εδώ είναι μια ευκαιρία για να πάρει κάποιους πόντους η ομάδα των ξάδερφων που έχει μείνει πολύ πίσω στο σκορ. 23-38 με την πρώτη από τον Ραφαήλ Σιδέρη. Η διαφορά εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να ανασυνταχθούν στο ημίχρονο οι ξάδερφων αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι. Εδώ υπάρχει αμυντικό rebound μετά τη χαμένη βολή, άρα πολύ μικρό το κέντρο για τους ξάδερφων. Ελεύθερο τρίποντο και εύστοχο τρίποντο με τον Νάνο. 23-41. Θέλει να απαντήσει ο Μαρκόπουλος. Δεν θα τα καταφέρει ούτε εδώ. Και ανοιχτό γήπεδο για την κλάφτα Λαμποράλ που τα πηγαίνει περίφημα. Νάνος και πάλι για τρεις. Όχι. Χαμηλό σουτ από τον Νάνο. Τελευταία επίθεση. Ενώ σειραίει πλήθος κόσμου στο Προμηθέας Πάρκ. Μάλλον είναι αυτοί που οι τζαμπατζίδες που μπήκαν τζάμπα στο ημίχρονο. Χρυσοδούλου, 8 δευτερόλεπτα, πέρασε. Εκτέλεση για δύο, είναι άστοχο. Αμυντικό rebound, Νάνος, 3-2. Buzzer beater, παραλίγο. Τέλος για το πρωτομήχρονο, 23-41, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή εδώ στο Προμηθέας Πάρκ για τη συνέχεια της αναμέτρησης μεταξύ Κλάφτα Λαμποράλ και ξάδερφος. Με το σκορ στο 23-41, οι Κλάφτα Λαμποράλ προηγούνται και δείχνουν ότι τα πηγαίνουν πολύ καλά για να πάρουν την νίκη και να αφήσουν εκτός συνέχεια τους ξάδερφους και να τους πάρουν μαζί τους, καθώς ούτως ή άλλως η Κλάφτα Λαμποράλ έχει αποκλειστεί. Εδώ τώρα ένα χαμένο, μια χαμένη ραβέρσα από τον Πανιτσόπουλο. Θέλει να τρέξει την άλλη πλευρά με μια ωραία σκαστή για το Ζήση που προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να βρει τον συμπέστη του εκεί, τον Παπαδιά που είχε κάνει την κίνηση κάτω από το καλάθι. Παραμένει λοιπόν το 23-41 και τώρα Μαρκόπουλος δίνει για τον Πανιτσόπουλο, παίρνει το mid-range. Ούτε τώρα επιθετικό rebound όμως από τον Σιδέρη. Δρούγας, Δρούγας για τρεις. Καλό αλλά άστοχο. Αμυντικό rebound. Και θέλουν να τρέξουν γρήγορα στην άλλη πλευρά με τον Σταύρο. Αυτός αφήνει για τον Ζήση, hand-off. Η εκτέλεση από τον Ζήση δεν θα μπορέσει να εξοργήσει. Μαρκόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Μαρκόπουλος ο οποίος έχει μπροστά από τον Σταύρο, κρατάει την μπάλα. Πέρασε ο Μαρκόπουλος. Μπήκε μέχρι μέσα με αυτό το γύρο, στεπαστόκησε. Δεν υπάρχει καλάθι ούτε με το follow. Δρούγας θα πάρει φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Δυο βολές λοιπόν με τον Δρούγα με το σκορ στο 23-41. Μέσα η βράδια του Δρούγα, 24-41 για το σκορ.
25-41 με λίγη περιπέτεια. Την μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Σταύρου. Βγάζει την μπάλα έξω. Κλέβει ο Δρούγας με τα μακριά του χέρια σαν πλοκάμια. Και γρήγορα ανοιχτό γήπεδο με τον Σιδέρη να μην μπορεί να τελειώσει ούτε αυτή τη φάση. Γιατί ήταν ευκαιρία για τους ξάδερφους. Δεύτερη ευκαιρία με τον Μαρκό Πλούταυτο. Επικατηγόρη πάω με τον Σιδέρη. Δρούγας παίρνει ένα πολύ δύσκολο mid-range άστοχο. Σιδέρης περνάει στο Σταύρου, γρήγορη μετατόπιση του παιχνιδιού για την κλάφτα. Καλή επίθεση ο Σταύρου, close out, ωραία δημιουργία. Θα βρεθεί, όχι εδώ δεν ήταν καλή επιλογή αυτή. Πολύ κακό το σούτ από τον Άνω, ο οποίος βέβαια είχε ψυχολογία γιατί έχει πετύχει ορισμένα πολύ εντυπωσιακά καλάθια σήμερα και έχει βοηθήσει και αυτό στην ομάδα του. Θα λέγαμε ότι έχει δώσει και αυτός λύσεις πέρα από το Ζήση, ο οποίος εντάξει είναι με διαφορά ο κορυφαίος του παιχνιδιού. Επιθετικό rebound εδώ από τον Σιδέρη και τρίποντο ελεύθερο μέσα από τον Μαρκόπουλο. Να οι ξάδερφοι που βγάζουν κάποια ψήγματα αντίδρασης και μειών στους 13 με αυτό το γωνιαίο τρίποντο από τον Παναγιώτη Μαρκόπουλο, ο οποίος σπάει το ρόδι έξω από τα 6.75. Ζήσης θέλει να ανταποδώσει, σουτάρει για 2, δεν είναι καλό το σουτ. Επιθετικό και η μπάλα είναι για τους ξάδερφους. Για να δούμε, υπάρχει παιχνίδι στο Προμηθέας Πάρκ. Σίγουρα οι ξάδερφους είναι μια ομάδα που εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα απέχουν 17 λεπτά για από την πρόκριση στην επόμενη φάση, αρκεί να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή. Είχαν βρεθεί, θυμίζουμε, και στο μείον 18, αλλά με ένα επιμέρους 5-0 έχουν κατεβάσει τώρα τη διαφορά στους 13 στο δεύτερο ημίχρονο. Μαρκόπουλος δεν θα εκτελέσει, ψάχνει στήριγμα, δίνει στον Λεωνάρδο Μαρκόπουλο, θα πάρει σκρίνα από τον Πανουτσόπουλο, κινείται πολύ ωραία ο Μαρκόπουλος, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Επιθετικό rebound το Σιδέρη, 30-41, ακόμα πιο κοντά εξάδερφος. Σταύρου για το Ζήση, εντελώς αφύλακτος, ούτε αυτό. Μαρκόπουλος μαζεύει το επιθετικό, το αμυντικό rebound. Ήρεμα λέει στον Σιδέρη που ζήταγε την μπάλα επίμονα. Μαρκόπουλος φτάνει μέχρι μέσα αλλά κάπου του έφυγε, του γλίστρησε η μπάλα και υπάρχει φάουλ υπέρ της Κλάφτα Λαμποράλεφου, την εντύπωση, από τον Σιδέρη, ο οποίος δεν τον δέχεται αδιαμαρτύρητα, απορεί με το στήριγμα. Ζήσεις για δύο, άστοχος. Αμυντικό rebound με τον Δρούγα. Και τώρα Μαρκόπουλος. Θα πλησιάσουν κι άλλο εξάδερφος. Για να δούμε. Πέρασε ο Πανουτσόπουλος από το baseline. Καθυστερεί, κλείνεται η μπάλα και έχει βρει σε πόδι του... στο πόδι του Πρέκα και καθώς και περνάει και πάλι για τους ξάδερφους. Άποντι στο δεύτερο ημίχρονο η κόκκινη. Επαναφορά με τον Δρούγα. Πανουτσόπουλος και τώρα Σιδέρης. Πέρασε ο Σιδέρης. Δύσκολο σουτ, μέτρια επιλογή γιατί είχε καλή άμυνα πάνω του και ήταν και μετά από τρίπλα. Θα ζήσει. Θα περάσει. Με σπάσιμο μέση. Φανταστικό καλάθι από τον Σπύρο Ζήση. 30-43. Να η απάντηση που έψαχνε η Κλάφτα Λαμποράλ που είχε δει τους ξάδερφους να εντείνουν την πίεσή τους. Δρούγας για τρεις. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι με αναπήδηση. 33-43. Και κάνει και ένα νεύμα ο Δρούγας σαν να λέει επιτέλους. Σε καμία περίπτωση δεν έχει χρησιμοποιηθεί τίποτα. Πρέκα. Δεν είναι καλό το σουτ. Μάχες για το rebound. Κερδισμένος ο Μαρκόπουλος, ο Παναγιώτης, που δέχτηκε ένα χτύπημα μη θελημένο φυσικά στο πρόσωπο. Μαρκόπουλος κρατάει, περνάει, καλή πάσα στον Παναγιώτη Μαρκόπουλο. Θα πάρει ένα στήνα από Σιδέρη. Η εκτέλεση για δύο με αυτό το mid-range είναι άστοχο. Επιθετικό rebound και αυτό το hook είναι άστοχο από τον Πανουτσόπουλο. Τρέχει στην άλλη πλευρά Σταύρου. Τρυπάει την άμυνα, θα πάρει φάουλ για να κλείσει δύο βολές.
Σταύρου βάζει την πρώτη. Μεγάρι Αλφάδη. 33-44. Ένα μάτς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, με τριπλή αγωνία. Αγωνία έχουν και οι Ξάδερφος για την πρόκριση και οι Κλαφτα Λαμποράλ γιατί θέλουν να πετύχουν μια μεγάλη νίκη. Και φυσικά τα βουνά που θέλουν νίκη της Κλαφτα Λαμποράλ για να προκριθούν αυτά αντί των Ξάδερφος στην επόμενη φάση. Η Κλαφτα Λαμποράλ δεν έχει ελπίδες πρόκρισης. Εκτός αν νικήσει με διαφορά άνω των 45 πόντων. Κάτι το οποίο δεν δείχνει πολύ. Από τον Παντόπουλο και τώρα Σταύρου αλλάζει το παιχνίδι για να βρει τον συμπαίκτη εκεί, τον Γλαράκη, ο οποίος δεν ήταν καλά, ήταν άστοχος. Ανοιχτό γήπεδο, ωραία κίνηση από τον Παντόπουλο, βγάζει στο Σιδέρι, Σιδέρι για τον Χριστοδούλου, καλή πάσα για τον Σιδέρι, καλάθι και φάουλ. 37-45, πλησιάζουν κι άλλο οι Ξάδερφοι, οι οποίοι φαίνεται σαν να έκανα και λίγο συντήρηση δυνάμεων στο ξεκίνημα του αγώνα και τώρα κάνουν τη δική τους αντεπίθεση και δείχνουν να πατάνε πολύ καλά στο μάτς. Time out, γυρίζουμε σε λίγο. Σιδέρι στη γραμμή για την συμπληρωματική βολή, επιστροφή μετά το time out, αστοχή. Μάγκες όμως και τελικά κερδισμένη. Ζήσεις, το σκέφτηκε για λίγο, δεν το πήρε. Θα περάσει ο Ζήσεις, φλότερ από τον ηγέτη της Κλαφτα Λαμποράλ. Δεν μπορείς να το ράρει και τώρα Βρούδα. Μαρκόπουλος. Η πάσα για τον Σιδέρι. Σιδέρις, πολύ ωραία, πηγαίνει τον αντίπαλό του μέχρι μέσα. Αλλά το τελείο μάτου δεν είναι καλό. Και ευκαιρία τώρα για την Κλαφτα Λαμποράλ να τρέξει. Ο Παπαδιάς, πολύ δύσκολο σουτ, άστοχος, επιθετικό rebound και το ελεύθερο τρίποντο από τον Σταύρου που σήμερα καίει. 37-48. Τεράστια ανάσα αυτή για την Κλαφτα Λαμποράλ. Και πάλι στους 11 η κόκκινη. Περνάει ωραίο Χριστοδούλου, φτάνει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Καλή άμυνα ψηλά από τον Τσιμπούνι και ο Ζήσης τελειώνει την πάση ανοιχτό γήπεδο για το 37-50, ακόμα πιο μακριά η Κλαφτα Λαμποράλ που ανακάμπτει μετά το time out. Τρούγας πέρασε, δημιούργησε για τον Χριστοδούλου και πάει αμέσως να του δώσει το screen. Χριστοδούλου έμεινε από τα 5 μέτρα με αυτό το jump shoot, δεν μπορεί να σκοράρει, φωνάζει για φάουλ ο Σιδέρης. Ζήσεις πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. 37-52. Ο Ζήσεις στο ανοιχτό γήπεδο είναι ασυναγώνιστος. Ο γιος του ανέμου. Στέλνει την ομάδα του στο C15. Πανουτσόπουλος, πιβοτάρι, δίνει στο Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος για τον Δρούγα. Ο Δρούγας δυσκολεύεται και βγάζει τώρα στον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου, πάει να του δώσει κρίνο Σιδέρης. Η πάσα για τον Δρούγα που είναι ελεύθερος. Δεν θα μπορέσει όμως να τον βάλει. Πάει και τον πάω τον Σιδέρης. Δεν τα καταφέρνει. Και τώρα ξανά ο Ζήσης στο ανοιχτό γήπεδο. Ζήσης βγάζει έξω. Ο Σταύρος καστεί. Καλή έμπνευση. Κακή εκτέλεση της έμπνευσης. Δρούγας πασάρει στο Μαρκόπουλο που έρχεται σαν τρέιλερ από τον κεντρικό διάδρομο. Δεν μπορεί όμως να πετύχει το καλάθι. Και η κατοχή είναι και πάλι. Όχι, είναι για την Κλαφτα Λαμποράλ. Ενώ επιστρέφει ο Μαρκόπουλος σαν του Σιδέρι. Έχουν τις ευκαιρίες τους οι Ξάδερφορς, αλλά έχουν υποπέσει σε αρκετά λαφτάκια. Εδώ είναι στο Σταύρο, θα λίγο να σπάσει το τζάμι, το κηπέδο 1. Μαρκόπουλος, πάσα για τον έτερο Μαρκόπουλο, τον Λεωνάρδο, πασάρει ωραία. Γυρίζει ο Πανουτσόπουλος, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, αναφυγάει και πέφτει εκτός. Σταύρου. Πάσα στη γωνία, τρίποντο για το συν 18 με τον Παπαδιά. 37-55, 10-0 σερί και τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους Ξάδερφους. Μαρκόπουλος βγάζει την μπάλα έξω, Παναγιώτη Μαρκόπουλος πέρασε. Χάσει την μπάλα και τώρα ο Ζήσης. Κοιτάξτε εδώ πως ξεκίνεται στο ανοιχτό γήπεδο. Παπαδιάς από κοντά,
Η μπάλα τον έφτυσε. Αν και να πω την αλήθεια, ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να τελειώσει τη φάση δεν ήταν και ο πιο ορθολογικός. Έτσι λοιπόν αστόχησε. Και τώρα ο Μαρκόπουλος θα βγάλει την μπάλα στον Λεωνάρδο Μαρκόπουλο. Ωραία, επιτίθεται. Παίρνει φάουλ, βάζει και το καλάθι. Παλικαρίσκια ενέργεια από τον Λεωνάρδο Μαρκόπουλο. Στους 16 πέφτει διαφορά με το καλάθι του forward των Xanderfors. Είναι ακόμα πολύ μακριά όμως. Νωρίτερα είχαν μειώσει και στους 8, αλλά ακολούθησε ένα 10-0 επιμέρου για τους Xanderfors. Η συμπληρωματική βολή εχάθη, παραμένει. Περνάει γρήγορα το κέντρο. Ζήσεις μένει αφύλακτος και εκτελεί. Είναι άστοχος. Και τώρα μένουν 9 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Η πάσα για τον Ντρούγκα. Ο Ντρούγκα πέρασε, έφτασε μέχρι μέσα. Το follow. Σημαντικό follow αυτό. Για ψυχολογικούς λόγους. Από τον Παντσόπουλο. 41-55 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τελευταία περίοδο. Ξεκίνησε το 4 δεκάλεπτο. Εδώ στο Προμηθέας Park η πάσα χαμηλά για τον Σιδέρη, ο οποίος γυρίζει άστοχος ο Χριστοδούλου από πλεονεκτική θέση. Και τώρα εκπληδιασμός με Ζήση, έκανε μεταφορά μπάλας, ήδη πλητρίπλα, όπως και να έχει η μπάλα είναι και πάλι για τους άνθρωπους. Ντρούγκας για τρεις, είναι άστοχος. Και τώρα το τρίποντο είναι έστοχο από τον Ντανάντζεβιτς. Το... 44-55 Ζήσης, είναι άστοχος. Ο Ντρούγκας εκεί μάχεται για το rebound. Ντρούγκας πέρασε, φτάνει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα τελειώσει τη φάση, θα πάρει φάουλ. Δύο βολές για τους Xanderfors και τώρα υπάρχει ευκαιρία για να μειώσουν κι άλλο την διαφορά οι Xanderfors. Η διαφορά είναι στους 11, με την προοπτική να πέσει ακόμα και σε μονοψήφιο. Και πράγματι η πρώτη βολή καταλήγει στον στόχο για το 45-55 από τον Χριστοδούλου. Έχασε όμως τη δεύτερη, παραμένει διαφορά στους 10. Δεν έχει κρυθεί τίποτα εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Υπάρχει ακόμα παιχνίδι. Ο Μαρκόπουλος στο αμυντικό rebound αφήνει για τον Λεωνάρδο Μαρκόπουλο, ο οποίος περνάει, κρατάει την μπάλα, φτάνει στο drive, εδώ είναι άτυχος. Η μπάλα με τα πολλά φτάνει στα χέρια του Παπαδιά που μαζεύει το αμυντικό rebound και αφήνει στον Ζήση. Ο Ζήσης περνάει. Καραμπάσης και τώρα Ζήσης, καλή προσποίηση, έμεινε πάνω του Μαρκόπουλος. Η πάσα για τον Βλαράκη. Θα πάρει φάουλ και με αυτό το φάουλ έχει την ευκαιρία να πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 45-55, 8 και 18 εδώ στο Καστελόκαμπο, στο Προμηθέας Πάρκ. Ευκαιρία τώρα να αποσπαστούν και πάλι στο σκορ. Δεν θα το καταφέρουν όμως, γιατί θα πάει στον κάλαθο τον αχρήστον την πρώτη βολή ο Βλαράκης. Η διαφορά παραμένει στους 10 πόντους υπέρ της Κλάφτα Λαμποράλ. Η δεύτερη είναι και αυτή εκτός. Αμυντικό rebound για τους Xanderfors που θέλουν να πραγματοποιήσουν την τελική τους αντεπίθεση. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Παναγιώτης Μαρκόπουλος, σκρινάρει ο Σιδέρης, τρίποντα από τη γωνία. Μαζεύει το επιθετικό rebound ο Σιδέρης καθώς αστόχησε ο Ντρούγκας. Αλλά είχε πάρει καλύτερη θέση ο ψηλός, ο Σιδέρης. Μαρκόπουλος, ωραία για τον Ντρούγκα. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης ο Μαρκόπουλος, άργησε να του δώσει την μπάλα Ντρούγκας. Τελικά κέρδισε φάουλ το δεύτερο ομαδικό. Έχουν ακόμα να δώσουν φάουλ οι παίκτες της Κλάφτα Λαμποράλ. Η διαφορά είναι στους 10 και θα παιχτεί απ' έξω τώρα με τον Παναγιώτη τον Μαρκόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην baseline για να επαναφέρει. Σιδέρης,
Μαρκόπουλος είναι άστοχος επιθετικό rebound, όχι. Παίρνουν οι πέντες στην κλάφτα. Ελεύθερο τρίποντο με τον Παπαδιά. 45-58. Κάθε φορά που δείχνουν ότι πάνε να πλησιάζουν οι Xaverfors, οι παίκτες κλάφτα Ραμποράλ πατάνε τον γκάζι και εξαφανίζονται. Μαρκόπουλος για τον Λεωνάρδο Μαρκόπουλο, το σκέφτηκε. Θα πάρει πίκα από το Σιδέρι, τελικά θα εκτελέσει για τρεις. Κακό σουτ με τα μπλο. Αμυντικό rebound για τους κόκκινους. Και γρήγορα ο Ζήσης έχει πίνει πρώτο σκούφι την μπάλα. Έχει κουραστεί ο Ζήσης τώρα στο μέρο. Σιδέρις φτάνει μέχρι μέσα, φάουλ βολές. Τον Ραφαήλ Σιδέρη, ο οποίος βάζει την πρώτη, κάνει το σκορ 46-58, έχει ακόμα μία. 7-4 για το φινάλε. Θα συμβεί αυτό που φαίνεται ότι θα συμβεί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δηλαδή να επικρατήσουν οι Κλάφτα Λαμποράλ. Είναι ικανοί για μια μεγάλη ανατροπή Xaverfors για να αρπάξουν την πρόκριση από τα βουνά που χαμογελούν σε περίπτωση επικράτησης της Κλάφτα. Για να δούμε. Το floater είναι αποτυχημένο από την Καραμπάση. Γλαράκης κόβεται στα ίσια από τον Πανιτσόπουλο. Και σωστά ο κύριος Θεοδοσόπουλος, ένας εξαιρετικός διαιτητής με μεγάλη εμπειρία, δίνει την μπάλα στο Xaverfors. Δρούγκας. Μαρκόπουλος. Θα δώσει τον Παντσόπουλο. Ο Παντσόπουλος θέλει να ρολάρει στο σώμα του αντιπάλου του. Ωραία δημιουργία έξω για τον Βρούγα που δεν έπιασε καλά την μπάλα και επιτίθεται σε δεύτερο χρόνο με τον Φλόντερ. Ο ίδιος εκεί για τον επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι για τους Xaverfors. Εδώ όμως νομίζω ότι ο Βρούγας είχε διπλή ευκαιρία για να μειώσει σε 9 υπό πολύ καλές προϋποθέσεις και το πρώτο floater και στη συνέχεια το shoot μετά το επιθετικό rebound. Ο Δρούγκας, ο οποίος είναι πολύ μαχητικός, αλλά είναι και αρκετά άστοχος σήμερα. Μαρκόπουλος, ούτε αυτός μπορεί να σκοράρει. Κερδισμένο φάουλ για τον Παναγιώτη Μαρκόπουλο από τον υπερβάλλοντα ζήλο που έδειξε εκεί για να σώσει την κατοχή ο αντίπαλός του Καραμπάσης. 6-25 για το τέλος. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό φάουλ. Από το επόμενο έχουμε βολές για τους ξανά. Όχι. Ναι, τέταρτο ομαδικό, από το επόμενο είναι βολές. Αν και υπήρχε στην αρχή μια διχογνωμία για το αν το φάουλ αυτό ήταν το πέμπτο και είχε αργήσει να δραστηριοποιηθεί. Πανεπιστήμιο, πήρε την μπάλα χαμηλά, δυσκολεύεται, κρατάει την μπάλα. Κοιτάξτε εδώ, μάγεσε. Βρήκε πάσα στο Σιδέρι. Ο Σιδέρι συγκρατεί. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. 5 βγαίνει προς τα έξω και σουτάρει. Για 3 μέσα! 50-58 με χέρι Αλφάδη και καρδιά Κιλίων Λεόντων. Ο Ραφαήλ Σιδέρης βάζει ένα μεγάλο σουτ. Η απάντηση δεν έρχεται, αλλά υπάρχει φάουλ και βολές που κερδίζει ο Καραμπάσος. Πενήντα-58. Και τώρα ευκαιρία να ξαναπάνε σε διψήφια διαφορά οι κόκκινοι αν μπουν οι δύο βολές. Καραμπάσος λοιπόν στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Χάνει την πρώτη. Παραμένει το 50-58. Ούτε αυτή. Και η μπάλα είναι για την, για τους Xaverfors. Γιατί μπήκε πρώτος ο Νάνος. Μαρκόπουλος λοιπόν. Είναι ζωντανή Xaverfors. Δρούγας για δύο. Άστοχος, κακός του. Αλλά εκεί ο Παντσόπουλος για το επιθετικό rebound. Χωρίς ανανέωση γιατί δεν πήγε μπάλα στο πάνω. Χριστοδούλου. Κύριε Σκριν. Επιτέθηκε άμεσα, μπήκε μέχρι μέσα, άστοχος, Παντσόπουλος γυρίζει με το δεξί μέσα, 52-58, ακόμα πιο κοντά οι Xaverfors που αντιδρούν και δείχνουν ότι μπορούν
να διεκδικήσουν την νίκη μέχρι τέλους. Για να δούμε. Κράτησε με τον πρόβατο τάτο. Από το σπίτι του. Όχι, ακόμη σου. Κοιτάει μάω για την κλάστα λαμποράλ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Οι Xanderfors ασχέτως αποτελέσματος δείχνουν μη τι άλλο ότι είναι μια ομάδα με καρδιά, με μέταλλο που αρνείται να παραδοθεί και κυνηγάει μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στην κλάστα λαμποράλ για να αρπάξει τελευταία στιγμή το δεύτερο εισιτήριο του ομίλου και να περάσουν αυτοί αντί των βουνών στην επόμενη φάση. Πανουτσόπουλος ρολάρει και πάλι πανέμορφα, γυρίζει. Αχ, εδώ είναι άτυχος. Μάλλον από υπερβολική σιγουριά το έχασε αυτό. Παραμένει το 52-58. Μπρέκας προσποίηση, δεν εκτέλεσε. Έβγαλε έξω μέτρια πάση στον Καραμπάση. Πιέζει ο Δρούγα, πέρασε ο Καραμπάση. Τρίποντο. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει στην προσπάθεια. Μαρκόπουλος πέρασε. Η μπάλα βγαίνει έξω για τον Σιδέρη. Σιδέρη καθυστερεί. Βρίσκει τον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος περνάει. Πολύ δύσκολη κίνηση. Πάσα στον Δρούγα. Ούτε αυτό απίστευτο. Μάχεται για τον rebound. Δεν μπορεί. Ο Δρούγα σήμερα, ενώ έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και βρίσκεται παντού μέσα στο γήπεδο, εκτελεστικά δεν του έχει βγει τίποτα. Αλλαγές για την κλάφτα λαμποράλ. Μπαίνουμε σε λίγο στο λεγόμενο crunch time για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το final 8 του κυπέλου. Η κλάφτα λαμποράλ, αν και αδιάφορη, το χτυπάει το μάτι στα ίσια. Πέρασε ο Καραμπάση. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Ζογκλερικό από τον Καραμπάση για το συν 8, 52-60. Μαρκόπουλος, ωραίες σταυρωτές του, κρατάει την μπάλα, δίνει στον Πανουτσόπουλο. Σιδέρης, απαιτητικά τελειώνει την πάση, πολύ ωραίο καλάθι από το Σιδέρη, 54-60. Η κλάφτα λαμποράλ που σαν να έχουν μείνει από βενζίνη, παρά το γεγονός ότι είναι η ομάδα που έχει μεγαλύτερο βάθος και πολλοί σας περίμεναν προϊόντες του χρόνου με ένα ακόμα. Τι έβαλε ο άνθρωπος! Ο Σταύρου σουτάρει από το σπίτι του και βάζει ένα πολύ μεγάλο σουτ που ίσως κρίνει το παιχνίδι. 54-63 γίνεται ο δίμιος των Xanderfors. Δρούγας δεν απαντάει, αμυντικό rebound εδώ. Τώρα στα χέρια του Σταύρου. Σταύρου πέρασε. Η πάσα του για τον Καραμπάση. Λάθος πάσα. Όμως τελικά δεν μπορεί να συγκρατήσει. Ο Μπρέκας, ανοιχτό γήπεδο, Σιδέρης. Έχασε αυτή την μπάλα. Κατοχή για τους Xanderfors. Σιδέρης. Η επαναφορά δεν είναι καθόλου καλή, αλλά εκεί ο Σταύρου αντί να πιάσει την μπάλα ενήργησε περισσότερο σαν στόπερ που πάει απλά να διώξει. Μάχες εδώ επιμαχών πήραν και φεύγουν στο ανοιχτό γήπεδο μέσα στην κλάστα λαμποράλ. Εύκολα οδύσεις με τον άποδο layup 54-65 και νομίζω ότι εδώ το νερό μπαίνει στο αυλάκι για τους κόκκινους. Εκτός αν οι Xanderfors έχουν κι άλλη απάντηση. Για να δούμε. Παναγιώτης Μαρκόπουλος. Θα μείνει και θα εκτελέσει για τρεις. Όχι. Αμυντικό rebound για την κλάφτα λαμποράλ με τον Καραμπάση. Τρέχει ο Ζήσης στην άλλη πλευρά. Πέρασε ο Ζήσης. Η πάσα του στο 10. Αστοχή αυτός. Ο Σιδέρης μαζεύει και θέλει να τρέξει τώρα για τους Xanderfors. Σιδέρης για τρεις. Όχι. Νομίζω ότι εδώ αυτό ήταν και το κύκνιο άσμα. Σταύρου. Transition για τρεις. Όχι. Βιάστηκε Σταύρου, μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Αλλά φαίνεται η κλάφτα λαμποράλ που είναι αδιάφορη και παίζει χωρίς σκοπιμότητες. Μαρκόπουλος για τον Δρούγα. Δρούγας πέρασε. Φτάνει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη ενέργεια στο χ. Και τώρα ευνηδιασμός. Εδώ είναι εύκολη δουλειά. Ο Ζήσης την πετάει στο ταμπλό για να υποφεληθεί ο συμπαίκτης του. Για να κάνει το 54-67.
1,5 λεπτό ακόμα. Προσπάθησαν πάρα πολύ. Έφτασαν πολύ κοντά κάποια στιγμή. Ακόμα και στους 6 πόντους οι Xanderfors. Αλλά είχαν πολύ περισσότερες λύσεις εν τέλει. Και θα πάρουν την νίκη. Κατά πως όλα δείχνουν οι παίκτες της Κλάφτα Λαβοράλ. Οι οποίοι θα ολοκληρώσουν, μάλλον δεν θα ολοκληρώσουν ακόμα την προσπάθειά τους. Έχουν άλλο ένα παιχνίδι την Πέμπτη απέναντι στους Lucky Stars. Εξαναβολή αδιάφορο βαθμολογικά. Από την άλλη, Xanderfors μένουν και αυτοί εκτός συνέχεια. Οι Τιβόσιο και τα Βουνά θα περάσουν από αυτόν τον όμιλο. Έξω θα μείνουν οι Xanderfors, η Κλάφτα Λαβοράλ, οι Net Reapers και οι Lucky Stars. Φάουλ τώρα και βολές. Όχι, είναι το τέταρτο μαδικό, ζητώ συγγνώμη. Η μπάλα πηγαίνει στον Πρέ, στον... Τσιγκούλη, ο οποίος με αυτό το mid-range στέλνει τη διαφορά ακόμα πιο ψηλά στο σύν 15. Διαδικαστικού χαρακτήρα του τελευταία δευτερόλεπτα. Λεωνάρδος Μαρκόπουλος πέρασε πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Εδώ ήταν κρίμα που δεν πήγε στο καλάθι. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια. Ντρούγας γυρίζει, ούτε αυτός μπορεί να σκοράρει. Τελευταία δευτερόλεπτα πλέον, τελευταία 39 δευτερόλεπτα. Φάουλ κερδίζει ο Παπαδιάς από τον Ντρούγα. 36 και 6 στο ρολόι. Δύο βολές λοιπόν με τον Παπαδιά, διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι Xanderfors, οι οποίοι αν και ξεκίνησαν πολύ ελπιδοφόρα με δύο νίκες απέναντι στους Lucky Stars και στα Βουνά, δεν είχαν ανάλογη συνέχεια, είχαν πολλές ελλείψεις, πολλούς τραυματισμούς, απουσίες, ιώσεις κλπ. Κλπ. Δεν παρουσιάστηκαν ποτέ πλήρης και αν και ουσιαστικά είχαν τρία match ball, δηλαδή τρία από τα... Ένα από τα τελευταία τρία μάτς να έπαιρναν θα παίρναν στην επόμενη φάση. Εν τούτης δεν τα κατάφεραν. Και μοιραία θα αποκλειστούν. Ντρούγας για τρεις. Δεν μπορεί να σκοράρει. 26 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι δεν ξέρω καν αν θα κάνουν επίθεση οι παίκτες της Κλάφτα Λαβοράλ. Μουσική 20 δευτερόλεπτα λοιπόν για το φινάλε. Κάπου εδώ βλέπουμε για τους παίκτες Κλάφτα Λαμποράλ που αφήνουν την μπάλα υποτικά, δεν θα κάνουν επίθεση. Τέλος παιχνιδιού, η Devotion και τα Βουνά στην επόμενη φάση. Η Κλάφτα Λαμποράλ παίρνει μαζί της, θα λέγαμε, τους Xanderfors και τους αποκλεί από τη συνέχεια. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε